Συνελληνές μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου, πρέπει να καταλάβετε, όπως έχω ξαναπεί, ότι δεν υπάρχει τύχη. Και το έχω αποδείξει ότι δεν υπάρχει τύχη. Υπάρχει όμως η σύμπτωση, συν και πτώση. Πρέπει να καταλάβετε όλοι καλά ότι όλες οι αποστολές, οι συμπαντικές αποστολές, αυτές είναι αποστολές, που έχουν γίνει στον πλανήτη Γαία με τους τεράστιους ήρωες, που ήρωας στην κοσμοθέαση, την Ελλάνια, γιατί η κοσμοθέαση είναι μόνο Ελλάνια, δεν υπάρχει άλλη κοσμοθέαση. Κοσμοθέαση είναι η θέαση του κόσμου, όχι του δικού σου μικρού κόσμου, αλλά όλου του κόσμου, που σημαίνει όλο το δημιουργικό περιβάλλον. Αυτή η θέαση είναι μόνο Ελλάνια, γιατί η δημιουργία είναι Ελλάνια. Και γιατί είναι Ελλάνια, γιατί η δημιουργία, η Ελλάνια είναι η δημιουργία του φωτός. Γιατί Έλλην είναι αυτός που θα δει το φως και το δημιούργημα του φωτός. Και δεν είναι ότι δεν είναι Έλληνες μόνο αυτοί που ζουν στο γεωγραφικό μικρό χώρο που σήμερα μας έχουν επιβάλει. Ελλάς είναι η Αιγαία, είναι η φωτεινή λίθος, ο φωτεινός πλανήτης. Έτσι πρέπει να καταλάβετε ότι όλες οι μεγάλες αποστολές των τεράστιων ηρώων και οι ήρωες για την κοσμοθέαση είναι θεοί. Θεός είναι αυτός που είναι γρήγορος και δυνατός σε όλο το περιβάλλον, στο ορατό και στο αόρατο, στο υλικό και στο άειλο. Αυτός είναι ο Θεός, ο δυνατός. Θεούς η Ελλάνια κοσμοθέαση έχει πολλούς. Είναι η δυνατή, η γρήγορη. Αυτός είναι ο Θεός και όχι αυτό που σας έχουν μάθει. Και φυσικά μέσα στις θεότητες υπάρχουν βαθμίδες. Έτσι να ξέρετε ότι η Ελλάνια δημιουργία και οι Έλλην άνθρωποι έχουν χιλιάδες θεούς. Και όλα τα δημιουργήματα, τα Ελλάνια οι άνθρωποι είναι εν δυνάμει θεοί και εν δυνάμει έκπτωτοι, δηλαδή αποστάτες με μόνο δύο λύσεις και δύο ταχύτητες. Έτσι πρέπει να ξέρετε ότι όλες οι αποστολές που έγιναν, έγιναν για να ενωθούν τα δημιουργήματα όπως δημιουργήθηκαν να είναι ενωμένα. Πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι πολιτισμός, πολιτισμένος άνθρωπος δεν είναι ο άνθρωπος που λέει μόνο στο ότι είναι πολιτισμένος, ούτε πολιτισμό ηλεκτρονικών συσκευών και άλλων αειδίων οι οποίοι επιβάλλουν ή μας έχουν φτιάξει οι επικυρίαρχοι. Πολιτισμός ή πολιτισμένος είναι αυτός που ανήκει σε πολιτεία, είναι πολίτης και το σύνολο των πολιτών της πολιτείας όλοι μαζί παράγουν πολιτισμό. Γι' αυτό ακόμα και ιστορικά η φράση ότι ο Ελλάνιος πολιτισμός και ο ελληνικός πολιτισμός είναι ο ελληνικός, δεν έχει όνομα, δεν έχει έναν, έχει μια τεράστια ποικιλομορφία όλων των ανθρώπινων δημιουργημάτων, όλων των επιστημών, όλων των κειμένων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του βίου. Αυτός είναι λοιπόν ο πολιτισμός. Άρα συνελληνές μου, σε αυτή τη Γαία οι αποστολές γίνονται μόνο από Έλληνες, από Ελλάνιους, από Έλληνες. Δεν υπάρχει άλλος να κάνει αποστολή κάθαρσης. Είδατε ποτέ κανέναν άλλον, κανένα άλλο μόρφωμα, κανέναν άλλον αποστάτη να κάνει αποστολή για να καθαρίσει την έδρα του πλανήτη, την αιστεία του? Δεν είναι δικιά του. Αυτοί μόνο τις καταστρέφουν. Δόγματα, ιερατεία, κέρατα και μέρατα και κάθε βρώμικο, μυαρό, ρυπαρογένος έρχεται για να βρωμίσει έναν πλανήτη και όχι να τον καθαρίσει. Άρα οι αποστολές έρχονται ιδιοκτήτες, δηλαδή αυτοί που είναι δικός τους ο πλανήτης και τον έχουν δημιουργήσει για τα δημιουργήματά τους, όχι για τα μορφώματα που είναι εκτός δημιουργίας. Γι' αυτό άλλωστε και όλες οι αποστολές είναι των Ελλάνιων, θεών, δημιουργών, θεϊκών οντοτήτων, ηρώων, βασιλιάδων. Όλοι εμείς πολέμησαν. Ποιους διάολους πολεμάμε? Δεν φαντάστηκε κανένας. Και γιατί πάντα εμείς πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους? Γιατί δικό μας είναι το σπιτικό αυτό, δικός μας είναι αυτός ο οίκος που λέγεται Γαίας και κάθε πλανήτη που μένει το δημιούργημα πρέπει να προσέχει την αιστεία και την έδρα του, όπως προσέχεις το σπίτι σου να το καθαρίσεις. Αν αφήσεις το σπίτι σου να βρωμίσει θα πάθεις χολέρα, τύφο και θα αφανιστείς.
Έτσι είναι και ο πλανήτης. Άρα λοιπόν θέλω να καταλάβετε ότι όλες οι αποστολές που έχουν γίνει τεράστιες τους από τους παγκοσμιοποιητές, τους Ελλάνιους, τον Διόνυσο, τον Περσέα, τον Μίνο, τον Μίνωα, τον Αλέξανδρο, τον Ιάσονα, τον Ηρακλή, τι να πρωτοθυμηθώ. Αυτά που σας λέω τα ονόματα δεν είναι της μυθολογίας όπως σας την έχουν περάσει, είναι η πραγματική ιστορία και είναι παγκόσμιοι. Παίρνω τον πλανήτη κάθε φορά. Και άλλες φορές τον έχουμε πάρει τον πλανήτη και όποτε χρειάζεται. Που σημαίνει πάντα οι αποστολές αυτές γινόσανται για να ενωθούν οι Έλληνες. Και όταν οι Έλληνες ενωθούν, καθαρίζουν τον πλανήτη και όλο το περιβάλλον στο ορατό και στο αόρατο, στο υλικό και στο άειλο. Τώρα θέλω να σκεφτείτε καλά. Μετά από αρκετά χρόνια, δεν υπάρχει τύχη που εμφανίζεται τώρα η Ελλήνων Συνέλευσης, εμφανίζονται τώρα όλος αυτός ο τεράστιος πλούτος που αποδεδειγμένα έχει έρθει και έχει προέλθει από τους Έλληνες, γιατί είναι μόνο ο πλούτος Ελλάνιος, γιατί αυτός ο πλανήτης είναι Ελλάνιος και είναι των Ελλήνων, των ανθρώπων. Και δει της 13ης φυγής και καμιάς άλλης αποστατικής φυγής. Έτσι, μη βάζοντας τον παράγοντα τύχη, δεν είναι τυχαίο που έπεσαν τα παγκόσμια ταμεία, που γνωστοποιήθηκαν τόσα πολλά πράγματα, οι μετοχές της Ανατολής, τα 600 θείς, τα 3, τα 400, τα κουατρίλιον, όλο του πλανήτη και για όλη την ανθρωπότητα. Είναι τόσο μεγάλες και τεράστιες όλες οι εξελίξεις που τρέχουν με ταχύτητες πέραν του χρονικού του δικού σας και δεν τις αντιλαμβάνεστε γι' αυτό και τις αφήνετε χωρίς να τις εκμεταλλευτείτε. Θα πρέπει να κοιτάξετε καλά και να δείτε ότι δεν υπάρχει τύχη. Είναι σύμπτωση καθορισμένη. Είναι σχεδιασμένο να γίνει. Και όλα περιμένουν εσένα, την ένωσή σου. Έτσι σήμερα πρέπει να ενεθεί το έθνος. Και το έθνος είναι όλα τα δημιουργήματα που έχουν πατρώα ουσία. Που έθνος σημαίνει ευθύς γραμμή από το γένος, από το ίδιο αίμα, η γραμμή αίματος. Πρέπει να το καταλάβετε καλά και να μην ξαναφήσετε καμία ευκαιρία για την ένωσή σας. Να μην υπάρχει καμία μικρότητα, καμία λεπτομέρεια, ακόμα και μεγάλο να είναι. Γιατί ο στόχος, ο σκοπός της ένωσης του έθνους για όλο τον πλανήτη, για όλα τα δημιουργήματα, για όλους τους ανθρώπους, για τους Έλληνες ανθρώπους, είναι το μεγαλύτερο, είναι το μέγιστο. Και τίποτα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο μπροστά του. Δεν είναι τυχαία λοιπόν που έχουν έρθει και έχουν συστρατευτεί όλες αυτές οι δυνάμεις, οι οικονομικές, οι γνώσεις, όπως το θέλετε. Πόσο τυχή είναι να έρθουν να γραφτούν τεράστια κείμενα. Ιερά κείμενα των Ελλήνων, αλήθειες που δεν είχαν ακουστούν χιλιάδες χρόνια. Να βγουν νόμοι αξιακό. Σας είπε κανείς ότι ο Ιάσονας δεν είχε βγάλει αξιακό. Ο Μίνωας δεν είχε αξιακό. Οι Ελλάνιες αξίες δεν ήταν του Μίνα. Θα μου πει την του Μίνωα. Τι έφερε ο Μίνας. Ξέρετε τι νους είναι. Τις Ελλάνιες δημιουργίες του ΑΟΜΕΓΑ. Μα είναι πάντα εκεί γιατί με αυτές είσαι δομημένος. Με αυτές είσαι δημιουργημένος. Η δημιουργία σε αυτές δημιουργεί και κινείται και ούτε η ίδια η δημιουργία και οι εκτελεστές και η εξουσία της δημιουργίας δεν μπορεί να τις πατήσει. Δεν μπορεί να τις παραβιάσει. Δεν μπορεί να κάνει καμία παρέμβαση πέραν των αξιακών, πέραν των πέντε θεϊκών όμως που κινούνται όλοι οι θεοί. Θα ξαναπώ, Θεός είναι γρήγορος και δυνατός. Χιλιάδες ήρωες έχουν παραχθεί μέσα στη δημιουργία. Όλο το μεγάλο μυστικό της δημιουργίας είναι να παράξει τα δημιουργήματά της σε τεράστια μεγάλη ανέλυξη, ώστε να θεωθούν και ώστε οι δημιουργοί να δημιουργήσουν. Γιατί δημιουργός σε όλη τη δημιουργία είμαστε από την ημέρα που γεννιόμαστε. Και είμαστε και αποτέλεσμα της δημιουργίας του πατέρα μας στο υλικό επίπεδο. Έτσι θα καταλάβετε ότι έχουμε πολλές δημιουργικές ολότητες, αλλά όλες οι ολότητες είναι της πρωταρχικής ολότητας, που από εκεί προερχόμαστε όλοι. Και όλες ανήκουν. Είναι ένα με την πρωταρχική και η πρωταρχική μέσα σε όλες τις ολότητες. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι τυχαίο ούτε το χρονικό, ούτε εγώ, αλλά ούτε κι εσείς που είστε τώρα, αυτή την ώρα, σε αυτόν τον πλανήτη, ανάμεσα σε τόσους συνέλληνες και σε αυτούς που θα έρθουν και στη Μεγάλη Ένωση. Άρα είναι μεγάλη προδοσία για οποιονδήποτε καθυστερεί την Ένωση. Είναι μεγάλη προδοσία για αυτόν που μπορεί να κάνει περισσότερα τα μέγιστα και θα τα κάνει για την ένωση όλων των ανθρώπων.
όλων των Ελλήνων για τη μεγάλη απελευθέρωση των ανθρώπων, των Ελλήνων και του πλανήτη Γαία. Έχω ξαναπεί σε άλλο ηχητικό ότι πρέπει να καταλάβετε ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι μόνο της Ελλάδας. Αυτός ο πόλεμος δεν είναι για το ποιος θα πάρει την Πρωθυπουργία. Αυτός ο πόλεμος είναι πολύ πιο μεγάλος από αυτό που βλέπετε και από αυτό που αντιλαμβάνεστε. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να το αντιληφθείτε γρήγορα και πρέπει να ξεχυθείτε σε μια μεγάλη επανάσταση. Να ενωθεί το έθνος, να ενωθούν όλες οι ψυχές στο στόχο και σκοπό της απελευθέρωσης της Ελλάδος, της μητέρας των μητέρων Ελλάς, αλλά και του ανθρώπου, του δημιουργήματος του ίδιου. Όλοι οι λογαριασμοί των Παγκόσμιων Ταμείων είναι όλα τα κράτη. Οι εταιρείες δηλαδή που τις έχουν επικράτη, αλλά τις έχουν κάνει εταιρείες. Σήμερα λοιπόν είναι των ανθρώπων. Εμείς μπορούμε να πρωτοστατήσουμε σε όλη αυτή τη βάση. Και όχι μόνο, το έχω κάνει. Από παλιότερα έχει ο ΙΕ, αλλά και άλλοι οργανισμοί, προσφορές μου προς όλα τα κράτη. Δεν υπάρχει κυβερνών, πρόεδρος ή αξιωματούχος κράτους που να μην ξέρει τον κύριο Σόρα ή τον Αρτέμιτο Σόρα. Το ζήτημα είναι ότι είναι όλοι μπλοκαρισμένοι. Γι' αυτό έχω πει ότι θα σπάσει όλο μαζί. Πρέπει όλοι οι πολεμιστές μας, πρέπει όλες οι ελάνιες ψυχές, πρέπει όλη η πατρώα ουσία να θυμηθεί. Και για να θυμηθείτε θα πρέπει να μπείτε στα κείμενα, στις αλήθειές σας. Θα πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία να συντονιστείτε, να καταλάβουν τα κύτταρά σας, να ξυπνήσουν από το λίθαργο και από όλες τις συχνότητες, τις αποστατικές και τα ενφυτεύματα και τα χαράγματα ή δογμάτων και ιερατείων. Να ενωθείτε στη βάση της δημιουργίας σας που είναι τόσο αληθινή όσο η ύπαρξή σας. Και να αντιληφθείτε όλοι ότι όπως τις άλλες φορές έτσι θα γίνει και τώρα. Κάτι που δεν μπορείτε να αποφύγετε, αλλά είναι μέγιστη τιμή. Να είστε τώρα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γαία, όπως έχω ξαναπεί. Σε αυτό το μεγάλο πόλεμο, ο οποίος πραγματικά είναι της νόησης και θα πρέπει με δύναμη της νόησής σας και με της πατρώας ουσίας σας να αντιληφθείτε πώς θα γίνει. Ξεχυθείτε στους δρόμους να πάρετε τους ανθρώπους. Να ενωθείτε μαζί σας, να ενωθείτε μαζί τους, να ενωθούν μαζί μας, στο στόχο και στο σκοπό της ίδιας μας της ζωής. Τώρα πια παλεύουμε για την ίδια μας τη ζωή. Για όλο αυτό το βίο. Για όλο αυτό που συμβαίνει. Και για όλο αυτό που θα συμβεί. Για ένα μέλλον που δεν υπάρχει πουθενά παρά μόνο δυναστεία, αφανισμός, δολοφονία των ίδιων των ανθρώπων. Τώρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε τη μεγάλη μάχη. Ενημερώστε ξένους λαούς. Η Ελλάδα άλλωστε έχει γίνει ένα κέντρο όλων των ειδών πλασμάτων, ανθρώπων, μη ανθρώπων, υβριδίων, όλα είναι στην Ελλάδα. Ενημερώστε τα. Έχουμε από όλες τις ράτσες, από όλα τα κράτη όπως τα έχουν ονομάσει. Ωραία. Ενημερώστε τους πάντες. Ενημερώστε τους πάντες για να μάθουν τον πλούτο τους. Πρέπει να μάθουν όλοι οι άνθρωποι. Μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Είναι ήδη μέσα στην έδρα μας. Θα πρέπει να δυναμώσετε. Θα πρέπει να βγει κόσμος. Να βγει ο κόσμος στο δρόμο, όπου εκεί είναι η ζωή. Στο σπίτι είναι το ατομικό σου. Στο δρόμο, στη δράση είναι το συλλογικό. Γιατί εκεί συναντιόμαστε όλοι, στην αγορά. Να πάτε παντού. Να πάτε σε όλα τα δικαστήρια που έχουν υποθέσει σε όλη τη χώρα. Έχουμε τόσα γραφεία, τόσοι συνέλληνες. Υπάρχουν τόσοι συνταξιούχοι που παραπονιέται όλη η κυβέρνηση, η ψευτοκυβέρνηση δηλαδή. Η ιδιωτική εταιρεία που το παίζει η κυβέρνηση, γιατί δεν είναι κυβέρνηση, είναι η ιδιωτική εταιρεία. Και πρέπει να ξέρετε ότι οι Έλληνες δεν έχουν κυβέρνηση, έχουν διακυβέρνηση. Κυβέρνηση του Διός. Διακυβέρνηση. Να πάτε στα δικαστήρια που έχουν τόσες υποθέσεις, να τους ενημερώσετε, να τους καλέσετε στα γραφεία, να τελειώσει το πρόβλημά τους μέσω των αποπληρωμών για όλα τα θέματα που έχουμε. Γιατί και αυτοί δικά τους είναι τα χρήματα, δεν είναι μόνο δικά μας, είναι όλων των Ελλήνων. Όποιος είναι σε αυτή τη χώρα και γραμμένος στα δηματολόγια έχει δικαίωμα στον πλούτο των Ελλήνων. Όποιος είναι γραμμένος στα δηματολόγια της Βουλγαρίας έχει στον πλούτο της Βουλγαρίας. Όποιος είναι γραμμένος στα δηματολόγια της Αλβανίας, της Αλβανίας, της Γερμανίας. Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν έχετε μόνο εσείς, έχουν όλοι. Άρα καλέστε τον άνθρωπο με όμορφα λόγια και τα μαγικά λόγια εκείνα που θα τον κάνουν να τον εμπιστοποιήσουν για να ενωθεί μαζί σας. Θα πρέπει να βρείτε τη φόρμουλα να ενώσετε τον κόσμο. Πόσο δύσκολο είναι σε κοινό πρόβλημα, σε μια κοινή ζωή, με τα ίδια υλικά φτιαγμένη, με τον ίδιο βίο. Θέλοντας όλοι να είμαστε ασφαλείς, να ζούμε καλά και να απολαύσουμε τη ζωή που ήρθαμε να ζήσουμε. Και όχι να πεθαίνουμε γεμάτη χάπια και γεμάτη
ψυχικές ασθένειες, μη ξέροντας γιατί ήρθαμε να ζήσουμε και γιατί λόγο θα φύγουμε. Ενώ η αυτογνωσία είναι δίπλα μας, ενώ η ευδαιμονία είναι μια τεράστια αξία την οποία πρέπει να μάθουμε τον λόγο, το σκοπό της ύπαρξής μας και σε ποιο σχέδιο δοσόμαστε, σε ποιο σχέδιο είμαστε όλοι. Συνέλληνες, ξέρουμε το σχέδιο. Το σχέδιο είναι απελευθέρωση του πλανήτη Γαία, απελευθέρωση της Ελλάδας. Ο πλούτος είναι μπροστά στα μάτια σας. Η πολιτική, όχι μόνο μία, πολλές. Εκλογές, ο φορέας, εθνοσυνέλευση, όλοι οι Έλληνες. Πώς θα κυβερνηθούμε, με τα αξιακά μας πρωτόκολλα. Πώς θα βγαίνουν οι νόμοι, βάσει των αξιακών. Τα έχεις όλα. Έχεις όλα τα υλικά, έχεις όλα τα όπλα. Το μόνο που μένει είναι να ενωθείς και είναι να καταλάβεις ότι θα γίνει με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Ας μην γίνουν πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί όλο το καθεστώς και όλοι οι βρώμικοι αποστατικοί μηχανισμοί και όλα τα ρηπαρά γένη με τους συνεργάτες τους προδότες, δούλους τους, αλλά και δικούς μας προδότες, σκέφτονται πάντα πώς θα σου βάλουν τρικλοποδιά και πώς θα αφανίσουν, θα διαλύσουν το μυαλό σου, την νόησή σου, αυτό που κάνεις, το έργο σου και να σε πάρουν από το στόχο και το σκοπό σου. Να μην ξαναφύγει κανείς από το στόχο και το σκοπό. Να θυμάστε ότι αυτό έχει ξαναγίνει πολλές φορές και φοβούνται να μην ενωθούμε. Γιατί όταν θα ενωθούμε δεν μπορεί να κάτσει κανένας μπροστά μας. Γιατί ξέρουν ότι είναι όλα δικά μας. Ξέρουν ότι ζούνε με το δικό μας χρόνο, στο δικό μας χώρο, με το δικό μας πλούτο, με τη δικιά μας δύναμη. Στερώντας μας τα πάντα, όλες τις αλάνιες αξίες, την υγεία μας, τον πλούτο μας, την ισχύ μας, τη δύναμή μας. Και μας παίρνουν την ανδρεία που είμαστε γεννημένοι με ανδρεία. Μας παίρνουν τη δικαιοσύνη. Στέρισαν τα πάντα, μοιράζοντάς μας πάντα άδικο και παίρνοντάς μας το δίκιο. Αυτά πρέπει να τα αποκαταστήσουμε γρήγορα. Ό,τι αδικία έχει γίνει θα την κυνηγήσουμε στην Άβυσσο. Θα τη σβήσουμε, θα την κάνουμε σκόνη. Το δίκιο είναι δικό μας και δεν μπορεί να το πάρει κανένας. Κυνηγάς το άδικο και όχι το δίκιο σου να πάρεις. Δεν έχασες ποτέ το δίκιο σου και είναι πάντα δικό σου. Άρα πρέπει να το καταλάβεις καλά. Έτσι συνέλληνες μου. Πρέπει να το καταλάβετε όλοι. Όλες οι αποστολές έγιναν από Έλληνες και με Έλληνες θα ξαναγίνουν. Είναι μεγάλη τιμή και σεβασμό να είστε σε αυτές τις τεράστιες αποστολές τούτες τις ώρες και να συστρατεύσετε τα πάντα. Να θυμάστε, δυνατοί θα είστε όταν θα φέρετε κι άλλους συνέλληνες. Να θυμάστε ότι αν θα κρατάς ένα καλαμάκι θα το λυγίσεις και θα το σπάσεις. Αν μαζευτούμε 10 καλάμια μαζί δεν θα μας λυγίσει κανείς. Αν μαζευτούμε 100 δεν μπορεί να μας σπάσει. Και αν μαζευτούμε 1000 τότε μπορούμε να στηρίξουμε ένα πολύ μεγάλο βάρος χωρίς να μας λυγίσει κανένας. Αυτό δεν θα το πάρει κανένας. Όλες οι αποστολές έγιναν για να ενωθούν οι Έλληνες. Οι Ολυμπιακοί αγώνες, οι Ολύμπιοι αγώνες έγιναν για να ενωθούν τα δημιουργήματα οι Έλληνες. Να ξανασυζητήσουν, να ξανασκεφτούν, να ξαναπροσδιοριστούν και να ξαναπροσδιορίσουν. Το τι θα κάνουν, το πώς θα το κάνουν. Όλα έγιναν για την Ένωση. Δεν υπάρχει καμία αποστολή που δεν έγινε για την Ένωση. Και δεν μάθαμε τόσες φορές. Και τελικά βλέπετε που όλο το αποστατικό καθεστώς με τα ιερατεία, με τις ψευτοειδεολογίες, με τις διδαχές δοξασίες και όλα τα μορφώματα, μαγανίες, μαγείες, μαγκανίες και κάθε βρώμικο, βρωμερό, μυαρό άγων είναι μόνο για να μας διαιρεί. Μόνο για να μας διαιρεί. Έχει σημασία αυτές τις ώρες σε όποιο δόγμα, σε όποιο κόμμα, σε όποια λέσχη, στάνι, καφενείο, στοά, τάγμα και όλες αυτές οι γελιότητες θα πω. Είναι γελιότητες. Είναι γελιότητες. Ανήκετε ή ανήκατε ή θέλετε να ανήκετε. Πάλι δεν μας πειράζει. Φτάνει να δηλώσετε την πραγματική καταγωγή και δημιουργία σας. Δηλώστε Έλληνες. Κοιτάξτε σήμερα πώς έφεραν τα πράγματα μια εβραϊκή διδαχή ως ξεκίνησε. Έφτιαξε τον χριστιανισμό, μετά από 700 χρόνια έφτιαξε τον μουσουλμανισμό με τον ίδιο βιβλία, με τα βιβλία τους, με τα εβραϊκά βιβλία τους, τις ίδιες διδαχές, τα ίδια λέει μέσα, δεν έχει διαφορά, βγάζοντας μετά κάποιους άλλους νόμους. Κανείς δεν έχει διαβάσει τα βιβλία του. Οι χριστιανοί δεν διαβάσανε ποτέ τα δικά τους, γιατί είναι όλα τα εβραϊκά, όλα εβραϊκά είναι. Οι άλλοι δεν έχουν διαβάσει τα δικά τους, αλλά εκτελούν νόμους Σαρίας. Κοιτάξτε το τώρα. Πώς ίδιος Θεός, ίδιο βιβλίο, ίδια θρησκεία η εβραϊκή έρχεται να κυνηγήσει, να σκοτώσει, να δυναστεύσει τους χριστιανούς
που με τόσα βασανιστήρια τους έκανε χριστιανούς, με πέλεκη, με αιματοχυσίες, με βιασμούς, με βασανισμούς, με γενοκτονίες σε αυτό τον πλανήτη, έγινε χριστιανός, μωρέ, έγινα μου. Δεν πειράζει. Ωραία. Τώρα κοίτα. Μπέρχεται λοιπόν τα ίδια παιδιά, τα ίδια αποστατικά μορφώματα, τα ίδια παραγένη, να βάλουν το άλλο τους το μαγαζί που έχουν φτιάξει και το έχουν κατασκευάσει πιο μακριά από σένα και βάλει να πολεμήσει εσένα. Δηλαδή δεν φτάνει που σε έκαναν χριστιανό, δηλαδή Εβραίο. Εβραίος έκαναν. Εβραϊκή θρησκεία είναι ο χριστιανισμός, εβραϊκή θρησκεία είναι το Ισλάμ, εβραϊκές θρησκείες, εβραϊκές μορφώσεις, ψαλμωδίες, διδαχές και γελιότητες. Κάθε ρηπαρουγένους έχει, κάθε τάγμα, κάθε μασονία και κάθε υπόγειο, κάθε στοά, κάθε σπηλιά και κάθε τρύπα. Ψάχτε το να το δείτε. Αυτοί το φτιάξαν όλοι. Κλειδώσαν και σπλαγώσανε τον κόσμο και τώρα βάζουν αυτά τα μορφώματα τα οποία λέει σε μουσουλμάνους, δηλαδή μας βάλαν τα μπέλα και έρχονται και σκοτώσουν τα αδέρφια μας, τους χριστιανούς, που οι χριστιανοί με το ζόρι και με σπαθί σε έκαναν αφού διέλυσαν οτιδήποτε ελληνικό στον πλανήτη. Δηλώστε Έλληνες πρωταρχικά και δεν μας νοιάζει, όχι που πιστεύεις, γιατί πιστεύεις δεν ξέρεις. Γι' αυτό υπάρχουν πίστες. Υπάρχουν πίστες γιατί δεν γνωρίζεις. Δεν γνωρίζεις ποιος είσαι, από πού προέρχεσαι, δεν γνωρίζεις τίποτα. Γι' αυτό και πιστεύεις. Και η μεν και η δε και οι άλλοι. Πίστες. Γνώση δεν υπάρχει πουθενά. Αλήθεια δεν υπάρχει πουθενά. Περιστατικό αληθινό δεν υπάρχει πουθενά. Γεγονός δεν υπάρχει πουθενά. Και σκλαβώσαμε τον πλανήτη μου. Ωραία, μένα πιστεύω, μένα δεν ξέρω. Είμαι ηλίθιος, δεν ξέρω. Γιατί όποιος λέει πιστεύω, είμαι ηλίθιος, δεν ξέρω. Λέει. Και πιστεύω και δεν ξέρω. Βεβαίως δεν ξέρεις. Και αφού δεν ξέρεις, γιατί φανατίζεσαι, πού πας. Και φτάσαμε σε σημείο τώρα να κυνηγάνε μουσουλμάνοι τους χριστιανούς. Επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη προπαγάνδα όμως, όχι ότι δεν υπάρχουν αλήθειες ασημαζόμενα, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη προπαγάνδα, φτιάχνοντας φανατικούς χριστιανούς, Εβραίους δηλαδή. Άρα λοιπόν ο φανατισμός είναι καθαρά Εβραϊσμός, είναι καθαρά σιωνισμός, είναι καθαρά ένα μόρφωμα, μια ιδεολογία σκλάβωσης και δυναστείας κάθε ανθρώπου και κάθε δημιουργήματος. Σε αντίθετη περίπτωση δεν υπάρχει λόγος. Και βλέπω λοιπόν τα δύο άκρα του Εβραϊσμού να βάζουν τώρα, να βάλουν κατά χωρών, κατά ανθρώπων, κατά κοινωνιών, κατά κυβερνήσεων. Αλλά εσύ εξακολουθείς να δηλώνεις τι. Είστε όλοι στην ευχάριστη θέση να είστε στην Ελλάδα, να είστε στο κέντρο όχι του πολιτισμού, αλλά στη μήτρα της δημιουργίας, της ελάνιας δημιουργίας, ώστε από εσάς να έρθει η αλήθεια, δηλώνοντας πρωτίστως ότι είστε Έλληνες. Ακόμα και αυτοί που λένε ότι δεν είναι Έλληνες γιατί τα χαρτιά δεν τους επιτρέπουν, θα πω τούτο, ότι υπάρχουν Έλληνες σε όλο τον πλανήτη, ας μην έχουν ελληνικά χαρτιά, έχουν ελληνικό DNA. Και σε αυτή τη χώρα εδώ στην Ελλάδα που ζούμε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι Έλληνες, αλλά δηλώνουν Έλληνες γιατί έχουν χαρτιά. Τα χαρτιά δεν κάνει τον Έλληνα. Η πατρόα ουσία δεν έχει χαρτιά και καμία κυβέρνηση δεν μπορεί. Καμία κυβέρνηση, κανένα χαρτί, καμιά υπογραφή, κανένα ΦΕΚ, ακόμα ούτε ο ΙΕ δεν μπορεί, κανένας δεν μπορεί, να δώσει καταγωγή σε κανέναν άνθρωπο και σε κανένα ζώο, σε κανένα φυτό. Αυτό που είναι, είναι. Εμείς οι Έλληνες λοιπόν πρωτίστως τώρα, για όλη την ανθρωπότητα, για όλο τον πλανήτη και για τη μήτρα, γιατί ζούμε στην μήτρα, ζούμε στο κέντρο του κόσμου, στο κέντρο του ελάνιου πλανήτη Γαία, Δήμητρα Άρτεμις. Είμαστε αυτοί οι οποίοι πρέπει να δώσουμε το δείγμα της ένωσης και με νόηση, με σοβαρότητα, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα σιγά σιγά, έτσι όπως έχουν στηθεί. Πρέπει να δεις με τα μάτια σου πέρα από αυτά που βλέπεις και ακούς. Πρέπει να καταλάβεις με τα μάτια της νόησης και όχι με τα μάτια της υπόφυσης. Γιατί η υπόφυση, όπως έχω πει, δεν μπορεί να κάνει πολλά. Η υπόφυση έχει μόνο τις 5 αισθήσεις. Μέχρι τις 12 έχει καιρό ακόμα. Αλλά ακόμα και με αυτά τα μάτια που βλέπεις. Βλέπεις και διαβάζεις και ακούς. Αλλά ακούς μόνο λόγια. Δεν ακούς την έννοια. Δεν ακούς ούτε την πουνηριά. Δεν ακούς ούτε την παραπομπή. Δεν ακούς ούτε την. Ούτε την προπαγάνδα. Αλλά δεν ακούς και τη σοβαρότητα πίσω από τα λόγια. Θα πρέπει να αρχίσεις να τα ακούς. Και θα πρέπει να καταλαβαίνεις πιο γρήγορα, ώστε να ενωθείς το συντομότερο. Να θυμάσαι. Όλα είναι στην ένωσή σου. Ενώσου και θα δεις. Μόνο που θα κάτσεις μπροστά, ενωμένος σε όλους. Θα παγώσουν τα πάντα. Δεν θα μπορεί κανένας να μιλήσει.
αυτή την ένωση αρκετά χρόνια, 5 περίπου, 3 όσο είναι η Αγγλική Συνέλευση, αυτή την ένωση προσπαθούν να σταματήσουν και το έχουν προσπαθήσει με πάρα πολλούς τρόπους. Δεν τους επιτρέψεις. Γιατί αυτή την ένωση εσύ μπορείς να τη φέρεις και εσύ μπορείς να τη σταματήσεις. Κανένας άλλος. Η απόφαση και η επιλογή της ένωσης των Αιγίνων είναι μόνο στους Έλληνες και δεν μπορεί να είναι σε κανενός αλλού τα χέρια. Στα χέρια τα δικά σου είναι. Να ενώσεις και να φέρεις τα αδέρφια σου όλα, ώστε να τα κάνεις έτσι ώστε να ενώσουν και τους άλλους. Θα πρέπει το μήνυμα να είναι να ενωθούμε και αυτούς που θα ενώσεις με σένα να τους κατευθύνεις να ενώσουν τους άλλους στον ίδιο στόχο και σκοπό. Η νίκη είναι μόνο στην ένωσή μας. Να το θυμάστε καλά. Βάτε το καλά στο μυαλό σας. Και να θυμηθείτε όλες τις αποστολές για ποιο γίνανε. Και για ποιο θέμα γίνανε. Και πώς νικήσαμε σε όλες τις αποστολές. Ενωμένοι. Όχι πολλοί, αλλά ενωμένοι. Όταν ενωθεί η σωστή μάζα, ο σωστός αριθμός δημιουργικός των δημιουργημάτων των ανθρώπων, τίποτα δεν θα κάτσει μπροστά μας. Η στρατηγική είναι τέλεια. Όλα έχουν χαραχθεί. Τα πάντα έχουν μελετηθεί. Ακόμα και η στιγμή αυτή έχει από παλιά χρησμό. Το ότι δεν τους έχετε ακούσει, γιατί ξέρεις κανέναν, ότι χρησμός υπάρχει, είναι παραποιημένος. Τον έχουν κάνει μια γελιότητα. Οι πραγματικοί βεβαίως υπάρχουν. Και θα έρθει η ώρα που θα διαβαστούν όλοι. Και οι αληθινοί έτσι όπως ήταν. Και οι αλήθειες θα είναι πάντου γραμμένες και καταγεγραμμένες. Να μπορεί ο καθένας να μην ξαναχάσει ποτέ την αυτογνωσία του. Η ένωσή μας, η ένωση των Ελλήνων, των ανθρώπων, η ένωση της πατρώας ουσίας, μας καλεί όλους η πατρώα ουσία μας. Είναι η ώρα της κάθαρσης, είναι η ώρα που ο πλανήτης περνάει στα ελάνια χέρια, είναι η ώρα που οι Έλληνες ενώνονται στο στόχο, στο σκοπό, στην απελευθέρωση της ίδιας, της δημιουργίας και της ύπαρξής τους. Το έθνος ενώνεται, το ελάνιο έθνος ενώνεται. Ήρθε η ώρα της παλαιγενεσίας όλων των ελάνιων δημιουργημάτων. Αυτό μην το ξεχάσεις ποτέ. Μόνο με την ένωσή μας θα έρθει η απελευθέρωσή μας. Τεράστια δύναμη σου είναι εκεί. Όλα τα άλλα έχουν ήδη στηθεί και όλα περιμένουν εσένα. Αδερφέ μου, πατρώα ουσία ίδια με μένα, Έλληνα, πολεμιστή μου, αυτό να γίνεις. Πολίτης. Πολίτης σημαίνει ο πλήτης. Ο πλήσου. Πράξε. Κάντο. Τώρα. Όλοι μαζί. Ποτέ δεν νικηθήκαμε. Και ποτέ δεν θα νικηθούμε. Ποτέ δεν σκύψαμε και ποτέ δεν γονατίσαμε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όλα για την ένωση των Ελλήνων. Όλα για τη μητέρα των μητέρων Ελλάς. Ελλάς. Φωτεινή πέτρα. Η μήτρα του ελλαδικού χώρου θα γίνει σύντομα δικιά μας. Και κανένας δεν θα μπορεί να την ξαναπροσβάλλει και να την ξαναβεβαιώσει. Βάλ' του καλά στο μυαλό σου. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.